ήταν αυτή που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι απολύσεις, επαναφέροντας ένα προϊσχύον καθεστώς. Δηλαδή, δεν υποχρεούται τώρα ο εργοδότης να γράψει βάσιμο λόγο. Οι εργοδότες γενικά μέσω των οργανώσεων φάνηκαν ικανοποιημένοι. Ένα δικό σας σχόλιο, τι σημαίνει πραγματικά, διότι ακούσαμε από την κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δεν προσλαμβανόταν κόσμος με αορίστου χρόνου συμβάσεις, επειδή δεν μπορούσε να τους απολύσετε οι εργοδότες εύκολα. Εμείς, κυρία Μπάρμπα, είχαμε εκφράσει τις απόψεις μας και όλος το σύνολο των εργοδοτικών φορέων και οργανισμών είναι ικανοποιημένοι, το ίδιο και εμείς και εγώ προσωπικά, διότι αυτό μπλοκάριζε, έκλειζε την πόρτα στους νεοπροσλαμβανόμενους, ακριβώς γιατί δημιουργούσε όλα αυτά τα εμπόδια απολύσεων, τα οποία στην ουσία η στοιχειοθέτηση ενός λόγου απόλυσης είναι κάτι εντελώς νεφελώδες και κάτι εντελώς όχι προσδιορισμένο και καθορισμένο και με τον προηγούμενο νόμο. Άρα λοιπόν αυτό διευκολύνει την είσοδο και νέων εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Και την έξοδο, να σας πω κάτι. Είμαστε υπέρ της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς, υπέρ της ελεύθερης λειτουργίας, υπέρ της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν μπορείς δηλαδή να μπλοκάρεις επιχειρήσεις. Τι είπα να πει βάσιμος λόγος. Αν κάποιος δεν είναι παραγωγικός και δεν είναι αποδοτικός, πώς θα βρεθεί αυτός ο μη βάσιμος λόγος. Λέει, το ακούσαμε από τον κύριο Πέτσα να λέει ότι από τα στοιχεία της Εργάνης τον Ιούλιο που είχαμε μείον 14.500 προσλήψεις, αυτό εν πολύ οφείλεται στη θέση σε ισχύ του νέου νομοθετικού πλαισίου αυτού από την κυρία Αχτσιόγλου το Μάιο. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση? Συμφωνώ, ναι, απολύτως. Μάλιστα. Άρα ήταν αυτός ο βασικός λόγος, δεν υπήρχε και κάτι άλλο. Μήπως είναι λίγο ακραίο να λέμε ότι είναι αυτός ο βασικός λόγος γι' αυτό? Δηλαδή σίγουρα συνυπολογίζεται. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και ο Γιώργος. Θα τα δούμε και στην πορεία, βεβαίως, κύριε Ευγενίδη, και θα τα αξιολογήσουμε και θα τα αποτιμήσουμε. Είναι βέβαιο όμως όταν δημιουργούς προσκόμματα στις απολύσεις, δημιουργείς και διπλάσια προσκόμματα και στις προσλήψεις εργαζομένων.